διοργανωτές της συγκέντρωσης. Δεν πρόκειται να σας ευχαριστήσω. Υποχρέωση είχατε και έχετε να κάνετε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Το λέω αυτό γιατί και στη Βουλή παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Ανεβαίνει ο βουλευτής και λέει στον πρόεδρο: ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Για ποιο λόγο του λέω? Υποχρέωσή του να σου δώσει το λόγο. Γιατί τον ευχαριστήσω? Αλλά είναι μέσα στο πνεύμα, προσέξτε το αυτό, εμποτισμένο από την εξουσία, να ευχαριστούμε πάντοτε την εξουσία και τους διοργανωτές του οποιασδήποτε συγκεκριμένου. Λοιπόν, είχατε υποχρέωση το κάνετε και περιμένουμε από άλλου είδους υποχρεώσεις όπως αυτή που να μην περιορίζεται μονάχα στον Οροπό αλλά σε όλη την Ελλάδα. Το κύριο θέμα που έχει προκύψει αυτές τις μέρες και στις διάρκειες, αλλά και τώρα που είμαστε φυλακές, είναι γιατί υπάρχει φυλακή. Για να βάζει τους παραβάτες του κοινού ποινικού δικαίου, καταρχήν. Δηλαδή, τι είναι οι παραβάτες του κοινού ποινικού δικαίου? Αυτοί που αρπάζουν κάτι από έναν άλλο και πρέπει να τιμωρηθούν. Δεν ξέρω αν έρχεται στο νου σας, εσάς να σας είναι γνωστό ως Πολυσάριο, είναι ο λαός των Σαχράουι, ο λαός της Δυτικής Σαχάρας, που είναι κάτω από την Τίνιδα, κάτω από την Μαρόκο και από τη Λίβη. Έχουν φτιάξει υπουργείο που διευθύνει τα πάντα και τους ρώτησα, είδα το υπουργείο σας, όλο το επιτελείο, δεν είδα υπουργό δικαιοσύνης. Λέει, γιατί να χρειάζεται υπουργός δικαιοσύνης? Λέω, για να βάζει τους παραβάτες, αυτούς που κλέβουν, που κάνουν και τα λοιπά. Σε εμάς δεν σημαίνει τέτοιο πράγμα. Δεν κλέβει κανένας. Όλα ανήκουν σε όλους. Όλοι έχουν τα δικαιώματα όλων. Για ποιο λόγο να κλέψει? Δηλαδή δεν υπάρχουν κλέφτες, λέει όχι. Προσέξτε το αυτό. Δηλαδή η φυλακή, ένα κτίριο ευχαριστηγή και είπε στη σάρκα της πληγή, δημιουργείται για να κλείνει μέσα τους παραβάτες του ποινικού δικαίου. Άρα σημαίνει ότι η κοινωνία που υπάρχει δημιουργεί ορισμένες αδικίες. Και γι' αυτό το λόγο ο άλλος παραβιάζει αυτό που του λείπει, αρπάζει από τον άλλον αυτό που δεν έχει και δημιουργείται η φυλακή. Θυμηθείτε αυτό ξανά για το λαό των Σαχράου. Δεν έχουν Υπουργείο Δικαιοσύνης.